Νικό, είστε πρόεδρος ενός κόμματος, στηρίξατε την κυβερνητική πλειοψηφία αρκετά α, το προηγούμενο διάστημα, ψηφίσατε με την δική σας άποψη άλλες φορές θετικά, άλλες φορές αρνητικά. Ωστόσο υπάρχει ένα ερώτημα τώρα, αν θα συνεχίσετε αυτή την αυτόνομη εντό εισαγωγικών πορεία, α, ψηφι, ε, στην κυβερνητική πλειοψηφία ή αν θα επιστρέψετε στην αρχική σας κήτη που είναι η κοινοβουλευτική ομάδα και το ΠΑΣΟΚ. Για το δεύτερο απαντούν καταφατικά, ναι. Ε, Ό, ότι θα επιστρέψετε στο Πασόκ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα Μάλλον του Πασόκ. Άρα και στο Πασόκ. Ε, έχουμε από τον Ιανουάριο, σε συμφωνία με τον κύριο Βενιζέλο και στη συνέχεια με άλλε δυνάμει, ε, έχουμε συγκροτήσει την Ελιά. Ελιά mm -hmm. Δημοκρατική Παράταξη. Ε, πήραμε ένα εκλογικό, είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα επιβίωση. Που δίνει και προοπτικέ. Ε, το Πασόκ αποφάσισε να προχωρήσει σε ιδρυτικό συνέδριο τη Δημοκρατική Παράταξη για κάτι ευρύτερο. Και είπαμε αμέσω ναι. Πορευόμαστε από κοινού στα θέματα κυβερνητική πολιτική, θα πορευτούμε από κοινού σε θέματα κοινοβουλευτική λειτουργία και από εκεί και πέρα μένει να αποφασίσουμε όλοι μαζί, πρωτεύουσα όμω εδώ, αρμοδιότητα και δύναμη, αν θέλετε, έχει το πασό, τι είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε ω Δημοκρατική Παράταξη. Αυτό που λέτε είναι Εγώ ότι, πιστεύω... ότι το δικό σα κόμμα κάποια στιγμή θα διαλυθεί και Ακούστε, α, Θα εάν, επιστρέψετε ε, α, κανονικά στο πασόκι σε αυτό που λέμε δημοκρατική παράταξη. Σε αφορά α, και γυρω... θα κλείσει αυτή η παρένθεση Σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα, ο κόσμο ήδη θεωρεί ότι το έχω κάνει. Ναι, λέμε τώρα. Και σα λέω ότι θα το κάνω. Το έχω συζητήσει με τον κύριο Βενιζέλο αυτό. Απλώ θέλουμε να δούμε τον τρόπο. Το και τυπικό την... πότε θα γίνει. Τώρα με τον το τρόπο το που θα ξεκινήσει η νο... διαδικασία τη. Θα το ξανακουβεντιάσουμε τώρα από τη Δευτέρα και θα συμφωνήσουμε τον τρόπο. Μάλιστα. Και εσεί και Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Και και ο αυτό ο το Σαϊκάς. θεωρώ δεδομένο. Άρα, επιστρέφεται δεν εσείς εσείς και ακόμη κοινοβουλευτική ομάδα δεν το ΠΑΣΟΚ. Δεν το έχουμε κουβεντιάσει ακόμη, ε, και θέλω τι επόμενε μέρε να τι αξιοποιήσω. Μάλιστα. Αλλά αυτό το θεωρώ ε, δεδομένο. Mm -hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, πορεία τη Δημοκρατική Παράταξη, η δική μου γνώμη είναι ότι αυτό που θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, δεν πρέπει να μην έχει ε, στον τίτλο του το ΠΑΣΟΚ. Mm -hmm. ε, είδατε η Ελιά το είχε ως πρώτο σήμα mm -hmm. ναι. ε, Πρέπει να αξιοποιούμε την καλή του ιστορία Γιατί έχει πολύ καλές στιγμές η παράταξη αυτή η δόση. Όσο και αν περιφρονούνται αυτή τη στιγμή Είναι καταγεγραμμένες οι καλές μας στιγμές Και από εκεί και πέρα να υπάρχει χώρος Για αυτούς mm -hmm. οι οποίοι θέλουν να εκφράζουν και ένα δισταγμό Τώρα. Να σας δω και κάτι ε, Δηλαδή και... θέλουν να είναι μαζί μα, αλλά κρατώντα και μια απόσταση. Άρα κάτι, κάτι αντίθετο. Αύριο που είστε εδώ και αύριο που ετοιμάζετε να ξαναγυρίσετε στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, κάνοντα μια αναδρομή προ τα πίσω, θεωρείτε ότι τελικά η κίνησή σα να φύγετε από το Πασόκ, να ιδρύσετε ένα κόμμα και να έχετε αυτή την πορεία και τώρα ξανά να γυρίσετε πίσω, μήπω ήταν τελικά βεβαιασμένη, μήπω δεν ήταν η σωστή, την κατάλληλη στιγμή. Είναι δικαιολογημένο το ερώτημα. Πρέπει να θυμίσω ότι. Έγιναν όλα αυτά σε μια περίοδο το τρομερής έντασης. Mm -hmm. Είχαμε βγει από τις εκλογές του 2012. Η έλλειψη άλληλου ανοχής ήταν πάρα πολύ μεγάλη στο χώρο μας, που είχε υποστεί τις πολιτικές συνέπειες της κρίσης. Η δική μου απομάκρυνση προέκυψε από διαγραφή μου. Mm -hmm. Έτσι, αυτό θέλω να το θυμίζω και να το υπογραμμίζω. Προέκυψε από διαγραφή μου. Αλλά θεωρώ ότι και οι δικέ μου κινήσει αλλά και η κίνηση διαγραφής διαγραφή μου είχαν την ένταση τη εποχή. Ε, δεν υπήρξε όμω όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ε, λόγο από τη μια ή από την άλλη πλευρά που να δημιουργεί τύχη. Mm -hmm. Δηλαδή, κρατήσαμε ευπρέπεια, κρατήσαμε τη δυνατότητα τη συνεννόηση. Δεν διακόψαμε ποτέ ε, την επαφή με Ά, τον, τον κύριο Βενιζέλο. Έτσι, ποτέ. Και με αυτόν τον τρόπο ήταν πάρα πολύ εύκολο. Θα θέλαμε βέβαια να είναι και η Δημάρ Σε αυτό το μέτωπο Γιατί την θεωρούμε Μια αξιόμαχη δύναμη της κεντροαριστεράς mm -hmm. Γι' αυτό και εσύ, γίνεται και συζήτηση μαζί της ε, Και το πρόσωπο του κυρίου Κουβέλη Είναι ένα πρόσωπο mm -hmm. που πρέπει κανείς να το σέβεται ε, Παρόλα τα αυτά Παρότι η Δημάρ δεν ε, Αποφάσισε έτσι Εμείς ε, συνεργαστήκαμε Από τον Ιανουάριο του 2014 Και ήταν πολύ εύκολη συνεργασία mm -hmm. Δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή δεν είχαμε τι εμπλοκέ που θα δημιουργούσε ένα λόγο εξευτελιστικό του ενό προ τον άλλον mm -hmm. ή μια άρνηση μια ιστορία που διαγράψαμε μαζί. Μάλιστα. Και άρα μετά από εκείνη την περίοδο ένταση ξαναφτάνουμε σε μια περίοδο ηρεμία και ο Ανδρέας Λοβέρδο ξαναγυρνά στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ όπω μα δηλώσατε. Αυτό θα είναι με θέμα των επόμενων ημέρων. Θα το Ωραία. δούμε. Και...